Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλά. Πολύ χαίρομαι. Ποιους έχουμε μαζί μας σήμερα? Είμαστε μία ομάδα από το ΠΕΚΑΜΕΑ. Θα μας δείτε, είμαστε σε 2-3 παράθυρα συνδεδεμένοι. Έχετε και καινούργιους σπουδαστές. Ανοίξουμε κάμερα. Γεια σας, καλημέρα. Βλέπω μόνο εσάς. Α, έχουν σηκώσει χεράκια, τέλεια. Ωραία, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και από εμάς, από το Μαργαρίτα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε και συμμετοχή από την ΕΨΜΕ, που λογικά υπάρχει κάποιο θέμα με τον ήχο. Αν όχι και με το μικρόφωνο, αλλά μπορούμε να συνεννοούμαστε μέσω chat, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Ωραία. Λοιπόν, για όσους δεν έχουμε συστηθεί, αν και νομίζω με τους περισσότερους, εγώ είμαι η Αναστασία Γεωργίου, είμαι η εργοθεραπεύτρια στο εργαστήριο ειδικής αγωγής Μαργαρίτα. Και σήμερα θα μιλήσουμε όλοι μαζί για τις εφαρμογές μετακίνησης και τις κινητές συσκευές. Και πόσο σημασία έχουν οι συγκεκριμένες εφαρμογές για να βρούμε μια εργασία. Θέλετε να συστηθείτε κι εσείς, γιατί υπάρχουν και νέα πρόσωπα, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας. Να ξεκινήσουμε εμείς. Εννοείται. Ωραία. Εμείς είμαστε από το Μαργαρίτα. Είναι η ομάδα δημιουργήματα από το εκπαιδευτικό τμήμα του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα. Εγώ είμαι η Σέτη Αλβάνη, εκπαιδεύτρια εδώ στο Μαργαρίτα, με την και ο συνάδελφος θα συστηθεί. Εγώ είμαι ο Ηλίας ο Καλαϊτζής, καλημέρα. Καλημέρα. Και η ομάδα, αν θέλουν να πούμε τα ονόματά τους, αρχίζουμε από εδώ. Κωνσταντίνος. Γιώργος. Ελισάβετ. Έλλη. Και Έλλη. Ελισάβετ και Έλλη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ποιος θέλει να συνεχίσει? Γεια, είμαι η Μέρη. Ωραία, και από ποιο φορέ είναι? Πώς λέγεται το κέντρο? ΠΕΚΑΜΕΑ Ταύρο. Είναι η Μέρη. Γεια σου, Μέρη. Εγώ είμαι η Ιωάννα. Καλησπέρα, είμαι κοινωνική λειτουργός στο ΠΕΚΑΜΕΑ. Καλημέρα, γεια σας. Και άλλο ένα άτομο μαζί μας, είναι η Νεκταρία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, έχουμε καμερά. Γεια σας. Είναι και ένας συνάδελφος μαζί μας σήμερα. Καλημέρα και από μένα, εγώ είμαι η Χριστίνα. Καλημέρα σας. Δεν έχουμε κάμερα, να δούμε πρόσωπα. Ναι, από αυτή την πλευρά δεν θα τη βάλουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Και μόνο που σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να συστηθεί, γιατί βλέπω υπάρχει ένα πρόβλημα σε έναν από τους συμμετέχοντες με τον ήχο. Ελπίζω να το βρούμε. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, θα μιλήσουμε για εφαρμογές μετακίνησης. Πάμε στην πιο γνωστή, που μπορεί να την έχετε ακούσει, μπορεί και να την έχετε χρησιμοποιήσει. Είναι το Google Maps. Ποιος γνωρίζει τι είναι το Google Maps, ή αν κάποιος το έχει χρησιμοποιήσει από τους σπουδαστές μας? Κάτι που χρησιμοποιούμε στο... Χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στο Viber. Στην έξυπνη συσκευή. Ναι, στην έξυπνη τηλέφωνο. Είναι κάρτες.
Κωνσταντίνε μου, λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε. Κωνσταντίνε, έλα, έλα να το πεις, εσύ δεν ακούγεσαι πολύ δυνατά. Για πες αυτό που πες. Ναι, θα κατέβω. Κάτι σκύψε. Εντάξει, θα κατέβω. Συμμαπιούμαστε μέσα στο, στο χάρτες και ψάχνουμε. Πολύ σωστά, τι ψάχνουμε. Ας πούμε το στο Google. Ψάχνουμε μέρη, να πάμε, τοποθεσίες, σωστά. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα σας έχω και μια εικόνα. Έβλεπε ποτέ κανείς τα στρουμφάκια? Βέβαια βλέπαμε τα στρουμφάκια. Όλοι μας νομίζω, Εγώ όταν ήμουν μικρή. Ναι, είναι λίγο παλιά, αλλά τα βλέπατε. Ξέρετε για τα στρουμφάκια. Ξέρετε ότι ο Δρακουμέλ όλη τη ζωή την περνούσε που προσπαθούσε να βρει τα στρουμφάκια που ήταν στο κρυμμένο χωριό. Και εδώ βλέπουμε μια εικόνα όπου ο Δρακουμέλ επιτέλους τα έχει βρει τα στρουμφάκια. Και πώς τα έχει βρει? Έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Google Maps που έβαλε την τοποθεσία και τον οδήγησε στον προορισμό που ήθελε, δηλαδή στο στρουμφοχωριό. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα βίντεο με τον Άρη, που από ό,τι θυμάμαι είχε πολύ μεγάλο κοινό, είχε πολλούς θαυμαστές την προηγούμενη φορά, που είναι σχετικό με, την, με τη χρήση του Google, το Google Maps και πώς τον βοήθησε στην καθημερινότητά του. Ωραία. Λοιπόν, έχετε όλη εικόνα? Ναι, ναι, εμείς βλέπουμε. Πολύ χαίρομαι. Εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί? Δεν βλέπετε το, το YouTube? Όχι, συνεχίζουμε να βλέπουμε τα παράθυρα του Zoom. Να του δώσουμε λίγο χρόνο, μπορεί να έχει κολλήσει λόγω ίντερνετ. Ακόμα βλέπετε τα παράθυρα? Εσένα βλέπουμε, ναι, δεν έχει ανοίξει το YouTube το βίντεο. Okay. Ούτε την εικόνα με τον Δρακουμέλ την είδαμε, δηλαδή, αν την δείξατε, δεν ξέρω. Αλήθεια. Ναι, εμείς την είδαμε. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα βλέπετε. Ναι, φαίνεται. Ναι, ναι. Ωραία, κάτι εικόνα. Με τον Δρακουμέλ, από, από τις πρώτες διαφάνειες. Έχουμε όλη εικόνα τώρα του PowerPoint. Ναι, 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 είμαστε εντάξει. Τέλεια. Επομένως, εδώ πέρα βλέπουμε, όπως σας είπα και πριν, τον Δρακουμέλ που έχει πιάσει τα στρουμφάκια, που ήταν και ο σκοπός της ζωής του. Και τώρα πάμε να δούμε το βίντεο με τη χρήση του το Google Maps. Λοιπόν. Τώρα βλέπεις την οθόνη? Ναι. Ναι. Μια χαρά. Πάντα play. Ωραία, το ξεκινάμε.
Ο Άρης μένει στην Αθήνα, είναι 27 χρονών και πηγαίνει καθημερινά σε ένα κέντρο ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης. Ο στόχος του είναι να βρει κάποια στιγμή μια δουλειά ως βοηθός γραφείου. Στο κέντρο αυτό μαθαίνει πράγματα που θα του είναι χρήσιμα για να βρει μια εργασία. Κάποια πράγματα που θα τον βοηθήσουν να βρει μια εργασία είναι το να μάθει ακόμα καλύτερα να συνεργάζεται σε μια ομάδα για να κάνει συγκεκριμένες εργασίες, το να σέβεται τους συναδέλφους του, αλλά και το να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και άλλες συσκευές, όπως το κινητό τηλέφωνο. Μια εφαρμογή στο κινητό που βοήθησε πολύ τον Άρη να μάθει πώς μπορεί να βρει ένα μέρος και να πάει εκεί στην ώρα του, είναι οι χάρτες Google ή Google Maps, όπως το λένε στα αγγλικά. Άρη, πες μας, τι μπορείς να κάνεις με τους χάρτες Google που σου είναι χρήσιμο? Οι χάρτες Google με βοήθησαν πολύ. Βρίσκονταν ήδη στο κινητό μου από την ώρα που το έχω αγοράσει και μπορεί κανείς να τους κατεβάσει. Μου έμαθαν να βλέπω πού βρίσκομαι, πώς θα πάω στον προορισμό μου με τα πόδια, αν είναι αυτός κοντά, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου είναι ένα εργαλείο που είναι χρήσιμο στην καθημερινή μου ζωή, όμως μπορώ υπεύθυνα και να ενημερώνω τους γονείς μου που θα κατευθυνθούμε με το αυτοκίνητο. Ο Άρης πιστεύει ότι η εφαρμογή χάρτες Google τον βοήθησε πολύ στο να γίνει πιο ανεξάρτητος. Τι ακριβώς σου δείχνει αυτή η εφαρμογή για τη διαδρομή σου, Άρη? Αυτή η εφαρμογή μου δείχνει τον δρόμο που πρέπει να διανύσω και τον χρόνο που χρειάζομαι για να φτάσω στον προορισμό μου. Ο Άρης, με την εφαρμογή χάρτες Google, μαθαίνει ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει για να πάει κάπου και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για αυτή τη διαδρομή. Υπάρχει κάτι άλλο που σου έχει κάνει εντύπωση σε αυτή την εφαρμογή? Μπορείς να δεις και τον κανονικό χάρτη και τον δορυφορικό χάρτη. Επίσης, μπορείς να τον ανοίξεις και από το σπίτι σε μεγάλη οθόνη. Μπορείς, αν θέλεις, να ενημερώσεις την τοποθεσία σου, αλλά πρόσεξε, να ενημερώνεις μόνο ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Η εφαρμογή χάρτες Google είναι ακόμα πιο χρήσιμη όταν μάθεις να τη χρησιμοποιείς με ασφαλή τρόπο. Για πες, Άρη, τι πρέπει κανείς να κάνει ώστε να χρησιμοποιήσει τους χάρτες Google όταν είναι στον δρόμο? Όταν είναι στον δρόμο, χρειάζεται να σταματήσει σε ένα ασφαλές πεζοδρόμιο, να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ και να ενεργοποιήσει τα δεδομένα και την τοποθεσία. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εφαρμογή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μοιράστηκε στο πώς τη χρησιμοποιείς. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείς τους χάρτες Google με ασφαλή τρόπο όταν κυκλοφορείς έξω. Ας κάνουμε μία δοκιμή και ας πούμε ότι βρίσκεσαι μαζί μου στην πλατεία Συντάγματος, έτσι, που βρίσκεται στην Αθήνα, και ότι θέλεις να πας πού?
στο Παναθηναϊκό στάδιο, που δεν βρίσκεται πολύ μακριά από εκεί, άρα μπορείς να πας και με το αυτοκίνητό σου και με το αυτοκίνητο γονιών σου ενδεχομένως και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και με τα πόδια, αν έχεις όρεξη. Για να δούμε πώς θα το κάνεις αυτό. Στη συνέχεια, αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους χάρτες Google. Πριν από αυτό όμως, θέλω να δεις λίγο στη μέση του βίντεο, στη μεγάλη μαύρη περιοχή, ότι εμφανίζονται κάποια στρογγυλά γκρι σημεία. Τα σημεία αυτά είναι τα σημεία στα οποία ακουμπάω κάθε φορά την οθόνη του κινητού μου. Επειδή εσύ δεν μπορείς να βλέπεις το δάχτυλό μου που τα ακουμπάω, μπορείς να βλέπεις όμως το στρογγυλό που εμφανίζεται όταν εγώ ακουμπήσω το κινητό. Επίσης, θα ακούς τις οδηγίες μου και αυτό θα σε διευκολύνει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Πάμε λοιπόν να πούμε στους χάρτες Google, που είναι το τρίτο εικονίδιο στην πρώτη γραμμή. Έχω μπει στους χάρτες Google, έχω ενεργοποιήσει και δεδομένα και τοποθεσία, άρα το στρογγυλό μπλε στη μέση μου δείχνει που βρίσκομαι και βρίσκομαι στην πλατεία Συντάγματος. Πατάω κάτω δεξιά το μπλε μετάβαση και ξαναπατάω το «Η τοποθεσία σας» για να ξαναπατήσω μετά από κάτω «Η τοποθεσία σας» και να επιβεβαιώσω ότι θα ξεκινήσω από εκεί που ήμουν. Και θα επιλέξετε προορισμό για να του πω που θέλω να πάω. Και θα του πω τι θέλω να πάω, θα του γράψω ότι θέλω να πάω στο Παναθηναϊκό στάδιο. Επειδή μου το προτείνει, δεν θα κάτσω να το γράψω ολόκληρο, θα το επιλέξω. Και θα μου εμφανίσει τον χάρτη με τις επιλογές μου. Με αυτοκίνητο βλέπεις τον χρωματισμένο δρόμο, είναι 15 λεπτά της ώρας 1,9 χιλιόμετρα. Έχεις κάποιες διαφορετικές επιλογές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και με τα πόδια είναι 15 λεπτά και 1,2 χιλιόμετρα. Έκανα, σε πλησίασα τα δάχτυλά μου και μετά τα απομάκρυνα πάλι για να βλέπω μικρότερο ή μεγαλύτερο χάρτη. Και μπορείς να επιλέξεις τι είναι αυτό, ποια είναι η επιλογή που σε βολεύει καλύτερα, ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Πώς σας φάνηκε το βίντεο? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σου άρεσε πάρα πολύ. Ποια είσαι εσύ, Μαρία? Νεκταρία. Νεκταρία. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, το ξέρετε τον Άρη, μου είχατε πει ορισμένη. Ο Άρης πλέον και έχει βρει μια εργασία, όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά, και έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ με τους χάρτες Google και έτσι κυκλοφορεί ουσιαστικά σε όλη την Αθήνα ανεξάρτητος. Αλλά αυτό βέβαια ήθελε κάποια εκπαίδευση, είχε πολύ θέληση να μάθει να κυκλοφορεί μόνος του και εν τέλει το κατάφερε και τον βοήθησε και πάρα πολύ για να πηγαίνει στον χώρο τον οποίο εργάζεται. Να πηγαίνει, να είναι στην ώρα του. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το PowerPoint. Ωραία. Λοιπόν, όπως είδαμε και στο βιντεάκι, όταν μπαίνουμε στο Google Maps, μας εμφανίζεται εδώ πέρα στην οθόνη μας ένα μπλε κυκλάκι. Το μπλε αυτό κυκλάκι μας δείχνει σε ποιο σημείο είμαστε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Άμα χάσουμε αυτό το μπλε κυκλάκι, μπορούμε να πατήσουμε, εδώ που μας δείχνει το κίτρινο βελάκι, ένα κύκλο σαν στόχος που είναι, ή την πηξίδα, προτιμάμε τον κύκλο με το στόχο. Αν δείτε στο κυκλάκι μπροστά, υπάρχει ένα φως, σαν φακός. Το φως αυτό μας δείχνει
προς ποια κατεύθυνση είμαστε στραμμένοι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, το φως είναι στραμμένο προς το γράμμα μη, που είναι το μετρό, είναι μια στάση μετρό. Επομένως, αυτός που χρησιμοποιούσε το Google Maps εκείνη τη στιγμή, κοιτούσε προς τη στάση του μετρό. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ότι από το κέντρο που βρισκόμαστε, τι αυτό είναι το Εψιμέ, τι αυτό είναι το Μαργαρίτα, τι αυτό είναι όλα τα κέντρα που έχουν συμμετέχει αυτή τη στιγμή, θέλουμε να πάμε σε ένα κοντινό εστιατόριο. Λοιπόν, το Google Maps θα μας βοηθήσει να μάθουμε πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το εστιατόριο που έχουμε επιλέξει. Όπως για παράδειγμα θα μας πει πόσο μακριά είναι. Για να ξέρουμε κι εμείς, άμα είναι πολύ μακριά, μήπως να πάμε με κάποιο όχημα, μήπως να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή άμα είναι πολύ κοντά, μήπως να πάμε με τα πόδια να περπατήσουμε ως εκεί. Και μας λένε πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτάσουμε με κάθε μία από τις τρεις επιλογές μας. Δηλαδή, πόσο χρόνο θα κάνουμε και ανάλογα με την κίνηση, άμα πάμε με το αυτοκίνητο, τι αυτό είναι με τους γονείς μας, τι αυτό είναι με κάποιο άλλο πρόσωπο, άμα πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή άμα πάμε εκεί πέρα με τα πόδια. Λοιπόν, όπως είδαμε και στο βίντεο πριν, για να πάμε από μία τοποθεσία, την τοποθεσία που βρισκόμαστε, σε ένα άλλο μέρος, θα πρέπει να πατήσουμε το βελάκι κάτω δεξιά στην οθόνη, αφού έχουμε ανοίξει το Google Maps εννοείται, το οποίο θα μας οδηγήσει σε αυτήν εδώ την εικόνα. Στην πάνω σειρά βλέπουμε που γράφει η τοποθεσία σας. Εκεί πέρα, ουσιαστικά, αφού έχουμε ανοίξει την τοποθεσία του Google Maps, θα μας βγάλει ακριβώς εκεί που είμαστε. Δηλαδή, τώρα εγώ είμαι στο Μαργαρίτα. Άμα ανοίξω το Google Map, θα μου βγάλει ότι βρίσκομαι στο Μαργαρίτα, στην τοποθεσία. Από κάτω, ακριβώς, που είναι και ένα μπλε σηματάκι, ένα κόκκινο σηματάκι, μας δείχνει τον προορισμό. Δηλαδή, εκεί πέρα θα πατήσουμε το πού θέλουμε να πάμε. Όπως για παράδειγμα πριν είπαμε σε ένα κοντινό εστιατόριο. Εκεί θα βάλουμε την ονομασία ή την οδό του εστιατορίου. Θα πατήσουμε πάνω, θα μας βγάλει από κάτω κάποιες πιθανές επιλογές ή θα γράψουμε εμείς μια δικιά μας, μια καινούρια. Επίσης, εκτός από το να γράψουμε, έχει ένα μικρόφωνο στα δεξιά, όπου μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, άμα θέλω να πάω στην Κηφισιά, δεν χρειάζεται να γράψω απαραίτητα Κηφισιά, μπορώ να πατήσω το μικρόφωνο και να πω στη συσκευή μου τη λέξη Κηφισιά και να τη γράψει μόνη της. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό, άμα είναι να χρησιμοποιήσουμε το μικρόφωνο, να εξετάσουμε και το περιβάλλον που έχουμε γύρω μας. Δηλαδή, αν έχει πάρα πολύ θόρυβο, το μικρόφωνο πολύ πιθανώς να μην μας ακούσει, να μην λάβει τη σωστή πληροφορία και να μας πάει κάπου αλλού. Επομένως, προτιμούμε να γράψουμε για να είμαστε σίγουροι, αλλά άμα είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει τόσο φασαρία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το μικρόφωνο για πιο γρήγορα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα σε μία άλλη εφαρμογή, το geocaching. Θέλω να μου πει ποιος από εσάς ξέρει αυτή την εφαρμογή. Δεν το γνωρίζετε με τον Dancy. Δεν σας ακούμε καλά. Λίγο πιο δυνατά. Δεν το γνωρίζετε τον Dancy. Δεν το γνωρίζετε. Okay. Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει την εφαρμογή από τους σπουδαστές. Το Viber. Όχι. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα την εξηγήσω. Είναι λίγο άγνωστη αυτή η εφαρμογή εδώ στην Ελλάδα. Είναι λίγο άγνωστη, ναι, και είναι και αρκετά καινούργια. Δηλαδή, ίσως γι' αυτό δεν είναι και τόσο ευρέως γνωστή. Ωραία. Θα την εξηγήσουμε. Λοιπόν, το geocaching δεν απέχει πάρα πολύ από το Google Maps. Είναι ουσιαστικά και αυτός ένας χάρτης. Είναι ένας χάρτης όμως που δεν το χρησιμοποιούμε για να πάμε σε κάποια τοποθεσία στην καθημερινότητά μας, το ότι χρησιμοποιούμε σαν παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας. Ουσιαστικά τι κάνουμε.
Για να έχουμε το geocaching πρέπει να έχουμε μία φορητή συσκευή, ένα κινητό, ένα tablet, κάτι το οποίο έχει σύνδεση βέβαια στο διαδίκτυο, τι είναι με δεδομένα, μάλλον με δεδομένα αφού είναι σε εξωτερικό χώρο. Και ουσιαστικά με το geocaching χρησιμοποιούμε την τοποθεσία μας για να βρούμε τριγύρω στη γύρω περιοχή διάφορες κρύπτες. Οι κρύπτες τι είναι, βλέπετε εδώ δεξιά που έχει ένα κουτάκι στη φωτογραφία, κάτω. Η φωτογραφία αυτή σου δείχνει ότι σε διάφορα σημεία στην περιοχή σου είναι κρυμμένα διάφορα κουτάκια. Και μέσω του geocaching, το οποίο λειτουργεί και σαν το Google Maps, δηλαδή θα σε κατευθύνει, ψάχνεις να βρεις αυτά τα κουτάκια και έτσι σιγά σιγά εξοικειωνόμαστε με τη χρήση της εφαρμογής, που όπως σας είπα και πριν είναι πολύ παρόμοια με το Google Maps. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, αν δείτε, υπάρχει ένα πράσινο κυκλάκι με ένα κουτάκι μέσα και που σας δείχνει το βελάκι. Το συγκεκριμένο είναι μία κρύπτη. Η κρύπτη αυτή, άμα πατήσουμε πάνω της, μας οδηγεί η εφαρμογή, το geocaching, από την τοποθεσία την οποία βρισκόμαστε, για το πώς θα πάμε εκεί πέρα για να τη βρούμε. Και μέσα στην κρύπτη αυτή υπάρχει ένα χαρτάκι όπου μπορείς να γράψεις το όνομά σου και να γίνεις και εσύ ένας από αυτούς που έχουν βρει την κρύπτη και έχουν μπει στην περιπέτεια να βρουν όλα αυτά τα αντικείμενα. Είναι καλό να γίνουν ομαδικές, οπότε μπορείτε κάποια στιγμή να το δοκιμάσετε ως κέντρο, όλοι μαζί να πάτε για να βρείτε τη συγκεκριμένη κρύπτη ή περισσότερες κρύπτες, ανάλογα πόσες έχει η περιοχή σας. Λοιπόν, αυτό είναι το geocaching, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, είναι γενικά αρκετά καινούριο, έχει και αυτό τους κινδύνους του, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα τα πούμε και σε λίγο. Είναι πάρα πολύ βασικό να είμαστε όλοι μαζί, γιατί τα μέρη τα οποία είναι οι κρύπτες δεν είναι πάντα μέρη όπου έχει πάρα πολύ κόσμο ή είναι πολύ κεντρικά, μπορεί να είναι σε πιο στενάκια, σε πιο κρυμμένα, γι' αυτό λέγονται και κρύπτες. Ωραία. Τι πρέπει να προσέχουμε. Τώρα θα μιλήσουμε και για τις δύο εφαρμογές που σας είπα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Και για το Google Maps και για το geocaching. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να προσέχουμε όταν τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή θέλετε να πάτε από το κέντρο σας, όπως είπαμε και πριν, σε ένα εστιατόριο. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Google Maps, γιατί δεν ξέρετε πού είναι αυτό το εστιατόριο. Φεύγετε από το κέντρο σας, ενώ έχετε στο χέρι σας το κινητό με το Google Maps και προχωράτε στον δρόμο για να πάτε στο εστιατόριο. Τι πρέπει να προσέξουμε. Την κίνηση με τα αυτοκίνητα. Λίγο πιο δυνατά αν γίνεται. Να πάμε δεξιά και αριστερά. Να κοιτάμε δεξιά και αριστερά όταν είναι να περάσουμε κάποιο δρόμο, σωστά, Μέρη? Πολύ σωστά. Κάποιο κόκκινο φανάρι δεν περνάμε. Σταματάμε, δεν περνάμε. Κωνσταντίνε, λίγο πιο δυνατά. Α, δεν περνάμε το φανάρι γιατί μπορεί το αυτοκίνητο να μας πατήσει, Και μάθουμε το κόκκινο άλλο τον άνθρωπο. Περιμένουμε, σταματάμε. Να καθόμαστε εκεί. Πολύ σωστά. Άρα ουσιαστικά τηρούμε, προσέχουμε πάντα να κάνουμε τους κανόνες που έχουμε μάθει στην κυκλοφοριακή αγωγή, σωστά. Ναι. Το πώς περνάμε το δρόμο, πώς κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Με τα φανάρια, πολύ σωστά. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο? Δεν μιλάμε σαν γνώστους. Δεν μιλάμε σαν γνώστους. Αυτό είναι γενικότερα, όχι μόνο με τη χρήση της εφαρμογής. Κοιτάμε αλλού. Προστεύουμε τα θύματα. Ορίστε. Προστεύουμε τα θύματα. Προσέχουμε τα σήματα στον δρόμο, σωστά. Ναι. Αν περνάει αμάξι, αν δεν περνάει τα stop, πάρα πολύ σωστά. Ωραία, λοιπόν.
Πάμε να τα δούμε και στην οθόνη. Λοιπόν, βλέπετε όλη την οθόνη μου? Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε? Όταν περπατάμε στο δρόμο και χρησιμοποιούμε την εφαρμογή ή μία από τις δύο εφαρμογές, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και το geocaching για παιχνίδι, δεν πρέπει να κοιτάμε συνέχεια το κινητό μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι τριγύρω μας, οπότε πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας τι γίνεται. Μπορεί να είναι ένα χαλασμένο πεζοδρόμιο. Άμα εμείς κοιτάμε το κινητό μας, μπορεί εκείνη τη στιγμή να πέσουμε και να χτυπήσουμε. Μπορεί να έρχεται απέναντι ένας άλλος άνθρωπος και άμα κοιτάμε συνέχεια το κινητό μας, μπορεί να πέσουμε πάνω του, πάλι να χτυπήσουμε. Μπορεί να μην δούμε ότι υπάρχει δρόμος μπροστά μας και πρέπει να σταματήσουμε. Επομένως, είναι πάρα πολύ βασικό όταν χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές να έχουμε δυνατά τον ήχο για να μπορούμε να ακούμε, γιατί στην εφαρμογή του Google Maps σου λέει, υπάρχει μια φωνή που σου λέει τι πρέπει να κάνεις και πού πρέπει να στρίψεις και όχι να κοιτάμε συνέχεια κάτω στο κινητό μας για να βλέπουμε. Αν όμως χρειαστεί να κοιτάξουμε το κινητό μας, πρέπει να σταματήσουμε, όπως μας έλεγε και ο Άρης στο βίντεο, σε ένα ασφαλές σημείο. Ποιο είναι ένα ασφαλές σημείο που μπορούμε να σταματήσουμε άμα είμαστε στο δρόμο? Στο πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο, πάρα πολύ σωστά. Να σταματήσουμε σε μια γωνιά στο πεζοδρόμιο, να ελέγξουμε ότι πηγαίνουμε σωστά ή άμα έχουμε κάποια απορία για τη διαδρομή μας και μετά να συνεχίσουμε κοιτώντας πάντα μπροστά και όχι τη συσκευή μας. Λοιπόν, να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο δρόμο, εκεί που περπατάμε και έχουμε πάντα στο νου μας τι μας λέει το κινητό μας και ο χάρτης μας, ώστε να μην χάσουμε τη διαδρομή μας, να μην μπερδευτούμε, να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Που και λάθος να κάνουμε, δεν είναι κάτι τραγικό. Το Google Maps θα σου βγάλει μια άλλη διαδρομή, μια εναλλακτική για να σε βοηθήσει. Απλά όταν προχωράμε στο δρόμο, είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν χαζεύουμε τριγύρω, κοιτάμε μπροστά μας και ακούμε τι γίνεται γύρω μας και τι γίνεται στο κινητό μας. Και αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά όλοι σας, είναι να θυμόμαστε πάντα τους κανόνες που έχουμε μάθει στην κυκλοφοριακή αγωγή, για το από ποια μεριά του πεζοδρομίου περπατάμε, μέχρι το πώς περνάμε το δρόμο απέναντι, πώς κοιτάμε τα φανάρια και πόση ώρα πρέπει να περιμένουμε και άμα ανάψει το φανάρι τι πρέπει να κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε εξάσκηση σε κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε να έχουμε τουλάχιστον μία συσκευή η κάθε ομάδα που να έχει μέσα Google Maps. Έχουμε. Έχουμε δύο στο Μαργαρίτα, πάρα πολύ ωραία. Η πόλη... Θα βλέπετε εμείς για να είναι λίγο πιο μεγάλο. Εννοείται, εννοείται. Και εμείς έχουμε, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Οι υπόλοιποι. Οκ, okay, και εσείς, πολύ όμορφα. Με νύψη με. Έστω μία συσκευή για να το δουν και βιωματικά οι σπουδαστές στη χρήση του. Οκ, okay, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν... Για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένας χάρτης από μία πόλη. Μία πόλη, μια κοινότητα δηλαδή, αποτελείται από διάφορα μέρη που πηγαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Όπως βλέπετε, έχει φαρμακείο, έχει σούπερ μάρκετ, έχει την αστυνομία, την τράπεζα, έχει πάρα πολλά κτίρια όπου κάποια στιγμή μέσα στη μέρα μας μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε ένα από αυτά. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ο Γιώργος. Αν δείτε κάτω-κάτω εκεί που γράφει σπίτι, είναι στο σπίτι του αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος είναι ο καθένας από εμάς, δηλαδή θα βοηθήσουμε τον Γιώργο μέσα στη μέρα του να πάει σε διάφορα σημεία από την τοποθεσία που βρίσκεστε εσείς τώρα. Για παράδειγμα. Ο Γιώργος τώρα ξύπνησε, είναι πρωί και θυμήθηκε ότι είναι συγκεκριμένα ψώνια τα οποία πρέπει να κάνει γιατί στο σπίτι έχει αδειάσει το ψυγείο του. Ποιος από εσάς θέλει να ξεκινήσει?
να πάρει το Google Maps και από την τοποθεσία που βρίσκεται τώρα να πατήσει να πάει στο σούπερ μάρκετ, για να πάει και ο Γιώργος στο σούπερ μάρκετ. Ποια ομάδα θέλει να το αναλάβει το σούπερ μάρκετ? Να το δοκιμάσουμε. Για δοκιμάστε το. Μπορείτε είτε να το πληκτρολογήσετε, το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας, είτε να το πείτε με το μικρόφωνο. Και ψάχνει αυτό τώρα να βρει που έχει εδώ κοντά σούπερ μάρκετ. Και σου βάζει το πιο κοντινό, ότι είναι το My Market. Εκεί που πηγαίνουμε. Ναι. Και πατάμε τώρα οδηγίες. Με τα ποδαράκια, από εδώ δηλαδή που είμαστε εμείς. Πάτσε εδώ πέρα. Έντεκα λεπτά με τα πόδια. Είναι κοντά ή μπορεί να χρειαστούμε τα μέσα? Εμάς δεν μας λέει για μέσα. Δεν σας λέει για μέσα. Όχι. Ίσως επειδή είναι κοντά και δεν βολεύει κάποιο λεωφορείο, παιδί. Α, όχι, έχει. Με το 446 λέει εδώ πέρα ότι θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Άρα μας δίνει και την επιλογή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μας δίνει και την επιλογή με τα πόδια. 11 λεπτά δεν είναι μακριά, πόσο μάλλον άμα έχει και καλό καιρό. Οπότε ας πούμε ότι ο Γιώργος θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Λοιπόν, οι υπόλοιποι το βρήκατε το σούπερ μάρκετ, εκτός από εσάς που το έχετε δίπλα σας, όσοι τουλάχιστον έχουν κάποιο... Ναι, το βρήκαμε. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη μέρα του Γιώργου. Ο Γιώργος τώρα πρέπει να πάει στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλει την ταυτότητά του. Οπότε, για να δούμε από την τοποθεσία που είμαστε, πώς θα πάει ο Γιώργος. Τέλεια. Αστυνομικό τμήμα. Μπορείς να το πεις κιόλας. Πες το. Αστυνομικό τμήμα. Πόσα λεπτά είναι το αστυνομικό? 7 λεπτά. Είναι 7 λεπτά. Μπράβο. Όχι, δίπλα σας κι αυτό. Πολύ κοντά. Και με τα πόδια πόσο είναι να πάμε με τα πόδια? Α, 7 λεπτά με τα μάξι, με τα μέσα. 32 λεπτά. Με τα πόδια είναι πόσο? 32 λεπτά. 32 λεπτά με τα πόδια. Άρα μάλλον σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε τα μέσα μαζικής. Είναι λίγο μακριά 32 λεπτά. Εμάς με το αμάξι είναι 4 λεπτά. Είναι 4 λεπτά. 4 λεπτά με τα αμάξι. Ναι. Και με τα πόδια πόσο σου βγάζει? 17 λεπτά. Α, δεν είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς το είδατε? Έχετε γενικά συγκοινωνία κοντά?
Πόσα λεπτά είναι, Ελισάβετ? 24 χαρτά. Με τα μέσα? Ναι, ναι. Και ποιο λεωφορείο θα πάμε, Ελισάβετ? 530. Το 530, κλασικό. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Τελειώσαμε και από την αστυνομία. Τον πήγατε πάρα πολύ ωραία. Πρέπει όμως τώρα να πάει και στο Δημαρχείο. Έχει να καταθέσει ένα σωρό χαρτιά. Και το Δημαρχείο είναι συνήθως κοντά εκεί που μένουμε. Οπότε λογικά όλοι σας δεν θα είστε πολύ μακριά. Πόση ώρα είναι το Δημαρχείο με τα πόδια? Ναι, πόσα λεπτά είναι? Δεκατέσσερα λεπτά, μπράβο. Δημαρχείο. Το βρήκα το Δημαρχείο, θα πάει ο Γιώργος, θα φτάσει. Με το αυτοκίνητο 7 λεπτά. Με το αυτοκίνητο 7 λεπτά. Πόσο? 7 λεπτά. 7 λεπτά και με τα πόδια. Με το αυτοκίνητο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά με το αυτοκίνητο. Και με τα πόδια, να δούμε τις επιλογές μας, τι μας βολεύει περισσότερο. Με τα πόδια είναι 27 λεπτά. Άρα νομίζω άμα έχουμε ένα αυτοκίνητο διαθέσιμο, θα πάρουμε το αυτοκίνητο. Ναι. Θα καθοδηγήσουμε τους γονείς μας, για να είμαστε εκεί σε 9 ή σε 7 λεπτά, όπως μου πάνε τα παιδιά από το Μαργαρίτα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οι υπόλοιποι το βρήκατε? Ναι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν. Τον πήγαμε και στο Δημαρχείο. Τώρα. Ο Γιώργος, δεν σας το ανέφερα πριν, ο Γιώργος εργάζεται. Και ο Γιώργος εργάζεται στη βιβλιοθήκη της γειτονιάς του. Επομένως, ορίστε. Δεν ακούσαμε. Ο Γιώργος εργάζεται και μάλιστα εργάζεται στη βιβλιοθήκη της γειτονιάς του. Επομένως τώρα θα ψάξουμε να βρούμε τη βιβλιοθήκη της γειτονιάς μας για να δούμε πόσο κοντά είμαστε από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη. Ναι, εγώ πίσω θέλω. Κόβιτ, αφέν. Η βιβλιοθήκη και έγκρος λιγοφόρηση που θέλετε να μας πέτε. Πόσο μακριά είναι η Ελισάβετ με τα πόδια? Πόσο μακριά. Ένα. Ναι, είναι μία ώρα. Είναι μακριά η βιβλιοθήκη. Είναι μακριά, ε. Άρα τι άλλες επιλογές έχουμε, τι μπορούμε να πάρουμε άλλο? 16 λεπτά. 56 λεπτά με τα μέσα. Και με το αυτοκίνητο πόσο είναι, Ελισάβετ? 16 λεπτά. Άρα ποια είναι η πιο γρήγορη επιλογή μας, τα λιγότερα λεπτά? Με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο. Άρα, άμα έχουμε αυτοκίνητο, επιλέγουμε να μας πάει κάποιος με το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ. Θέλει να μας πει και η Μέρη? Είμαστε με 10 λεπτά. 10 λεπτά? Ναι. Με τα πόδια? Με τα πόδια. Δίπλα είσαι. Πηγαίνεις άνετα στη βιβλιοθήκη σου. Ωραία. Ναι.
Πήγε και στη βιβλιοθήκη, το βρήκαμε σχεδόν όλοι. Ωραία, λοιπόν. Πέρασαν 6 ώρες και ο Γιώργος τελείωσε από τη δουλειά του και έχει σχολάσει. Και αποφάσισε να πάει με έναν φίλο του να διασκεδάσουν. Και πώς θα διασκεδάσουν? Θα δούνε τον Spider-Man στο σινεμά. Α, τέλεια. Τέλειο, ε. Οπότε ήρθε η ώρα να τον πάμε στο σινεμά. Λοιπόν, έλα, θα βάλουμε σινεμά τώρα. Λοιπόν, εδώ. Σινεμά. 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 Τι. Πόσο μακριά είναι Έλλη με το αυτοκίνητο? Εδώ. Δέκα λεπτά. 10 λεπτά. Πολύ ωραία. Και άμα αποφασίσει να πάει με τα πόδια. Χρειάζεται ταξί. 7. 7 λεπτά. Όχι. 17. Όχι. 47. Άρα, Έλλη, τι το συμφέρει τον Γιώργο να κάνει, τι να επιλέξει? Να πάει το αυτοκίνητο. Πολύ σωστά, γιατί αλλιώς τον βλέπω να χάνει την ταινία. Θέλει να μας πει και κάποιος άλλος πόση ώρα θα του πάρει σε κάποιο άλλο σινεμά. Μέρι. Εμείς είμαστε με 3 λεπτά. Πόσο είστε, συγγνώμη? Με 3 λεπτά. 3 λεπτά. Ναι. Καλά όλα δίπλα σας τα έχετε. Με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο και με τα πόδια. Με 10 λεπτά. 10 λεπτά. Εσύ τι θα επιλέξεις, άμα ήσουν ο Γιώργος? Με 3 λεπτά, με αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο, αλλά και με τα πόδια δεν είναι πολύ μακριά, ε. 10 λεπτά είναι καλά. Ανάλογα πότε θα αρχίσει η ταινία. Γι' αυτό κοιτάμε και το τι ώρα και πόση ώρα θα μας πάρει. Δηλαδή, αν η ταινία αρχίζει σε 30 λεπτά, μπορούμε να πάμε και με τα πόδια. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Τον πήγαμε και στο σινεμά. Αλλά τι συνέβη, η ταινία ήταν πάρα πολύ δυνατά και τον Γιώργο τον έπιασε πονοκέφαλος. Πού θα πρέπει να πάει άμα τον έχει πιάσει πονοκέφαλος? Στο φαρμακείο. Στο φαρμακείο, πολύ σωστά. Θα τον πάμε και στο φαρμακείο. Ναι. Που είναι μια πάρα πολύ βασική τοποθεσία το φαρμακείο, όπως το σούπερ μάρκετ. Γράφε το φαρμακείο. Πες φαρμακείο. Φαρμακείο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ. 4 λεπτά. Με τα πόδια. Πόσα είπες, Ελισάβετ μου? 4 λεπτά με τα πόδια. Άρα θα πάει με τα πόδια. Ναι. Πολύ σωστά. Είναι αρκετά κοντά του. Πώς είναι το φαρμακείο, Γεωργιακάκη? Θέλει να μας πει και κάποιος άλλος. 6 λεπτά με το φαρμακείο. 6 λεπτά. Ναι. Α, πάρα πολύ κοντά. Είναι πιο κοντά. Είναι. Άρα δεν... οι 6 λεπτά είναι με τα πόδια ή με το αμάξι, Μέρη μου? Με τα πόδια. Με τα πόδια. Άρα θα επιλέξεις τα πόδια. Ναι. Να το χτυπήσει και λίγο αέρας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι και εμείς, όταν κυκλοφορούμε έξω και θέλουμε να πάμε κάπου, είναι πάρα πολύ βασικό να κοιτάμε σε πόση ώρα θα μας πάρει, ποιους τρόπους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί μπορεί να μας λέει με το αμάξι ότι είναι 10 λεπτά, αλλά εκείνη τη στιγμή να μην έχουμε κάποιον που να μπορεί να μας πάει με το αμάξι. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε τις επιλογές μας. Τι αυτό είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι αυτό είναι να περπατήσουμε με τα πόδια. Μπορεί κάποιοι από εσάς να χρησιμοποιείτε και ποδήλατο. Υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί ποδήλατο? Κάποιος που να έχει ποδήλατο και να χρησιμοποιεί το ποδήλατο. Έχω το παθιάτο. Πηγαίνεις... Έχω το παθιάτο, ναι. Ναι. Το χρησιμοποιείς για να πας, ας πούμε, σούπερ μάρκετ ή με τα πόδια?
Με τα πόδια του. Με τα πόδια πας καλύτερα, ναι. Γιατί δεν έχει πολλούς δρόμους. Εγώ δεν πάω. Με τη μαγιά μου πάει εκεί στο κύριο μου να μαζί το κόπα μου. Με το ποδήλατο. Να πες να πες να πες. Τέλεια. Οπότε υπάρχει και σαν επιλογή το ποδήλατο που κάποιοι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν, που δεν είναι βέβαια τόσο γρήγορο όσο το αμάξι, που εξαρτάται βέβαια από την κίνηση, αλλά είναι σίγουρα πιο γρήγορο από το να πας με τα πόδια. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μου. Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια απορία, το οτιδήποτε? Πολύ μου άρεσε το που κάναμε. Χαίρομαι πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ναι. Το καταλαβαίνω όλα. Τα κατάλαβες όλα. Ναι. Έμαθες λοιπόν πάλι κάτι καινούργιο. Έμαθες κάτι καινούργιο. Θα το χρησιμοποιείς. Με τις φορές. Ναι. Ωραία. Να μάθεις πώς θα βρει το σκάκι. Θέλεις να μάθεις πώς θα βρει το σκάκι. Δεν μάθει, δεν μάθει. Τι θέλει να μάθει ο Γιώργος? Πιο δυνατά, Γιώργο. Θέλω να μάθουμε πώς μένουν Skype. Skype. Να μάθουμε πώς μένουμε. Εννοείται. Κάποια άλλη στιγμή. Με τους χάρτες θα τους αξιοποιήσεις. Ναι. Και να πηγαίνεις όπου θέλεις. Ναι. Τέλεια. Ναι. Υπόλοιποι. Θα το εφαρμόσουμε και σήμερα. Σήμερα θα πάμε στην κρατία. Ναι. Πολύ ωραία. Το χάρτη. Μέρη, έχεις χρησιμοποιήσει καθόλου Google Maps? Το παρελθόν. Α, ναι. Ναι, άρα είσαι λίγο εξοικειωμένη, ξέρεις λίγο πώς λειτουργεί. Ναι, είναι πολύ ωραία. Τέλεια, μπορείς σιγά σιγά να το χρησιμοποιείς λίγο παραπάνω κάθε φορά, για να πηγαίνεις σε διάφορα μέρη μέσα στην πόλη σου. Ναι. Εντάξει. Θα πάω στην Καλαμάτα. Με το Google Maps. Ναι. Θα καθοδηγήσω. Στην Καλαμάτα πας με 10 χιλιόμετρα. Να φορτίσεις το κινητό σου, γιατί είναι μεγάλη διαδρομή και άμα είναι να κάνεις εσύ τον πλοηγό, θα χρειαστείς μπαταρία. Τέλεια, λοιπόν. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα όλοι σας. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε! Γεια σας, γεια σας! Καλή συνέχεια σε όλους! Συνέχεια σε όλους! Γεια σας, ευχαριστούμε!